Βασιλόπουλος. Εδώ είχε συμμετάσχει σήμερα στις εθελοντικές εργασίες των ομίλων φίλων Αρκαδικού Ποταμού. Για πες μας δύο λόγια. Σήμερα πάντα και δεν το θεωρώ, είναι υποχρέωσή μου, το θεωρώ υποχρέωση να έρθω, αν και δεν κατάγομαι από την περιοχή, από αυτό το Δήμο γενικά. Από ποια περιοχή κατάγεσαι? Πρώην Δήμο Ιθώμης, τώρα Δήμο Μεσίνης, Ραυματιά λέγεται το χωριό μου, κοντά σχετικά, τις από αυτά τα βουνά είναι. Τι σου έκανε και ήρθες εδώ πέρα? Έχω αρρώστια, είμαι φυσολάτης, γιατί γεννήθηκα στην κυριολεξία σε χωριό, σε σπίτι, με φτύριο, ούτε νοσοκομείο, τίποτα κλινική. Μεγάλωσα σε χωριό, έφυγα όταν πήγα φαντάρος, επέστρεψα μετά από χρόνια από την Αθήνα πάλι στην επαρχία στο χωριό. Σε ποτάμι έβαλα πάλι στο χωριό μου και τα παιδιά μου αργότερα από τα παιδιά τα οθώ στη φύση. Να είναι φυσολάτρες, να αγαπάνε τη φύση, να την προσέχονται, να τη σέβονται πάνω απ' όλα. Η φύση μας γέννησε και η φύση μαζί όλους. Το μονοπάτι που καθαρίσατε σήμερα πώς το είδες? Δύσβατο δύσκολο, αλλά με ευχαρίστηση, γιατί προβλέπουμε ότι σε άλλα πράγματα. Ο Μήλος να ξαναγίνει, να σαν εξωθέατο, πάει να τρέχει το νερό από το βουνό όπως παλιά. Να έρχεται κόσμος να ψαρεύει στο ποτάμι, να κάνει μπάνιο όπως και εγώ πιτσιρικάς κολυμπούσα και ψάρευα. Να γνωρίσει ξένος κόσμος στον τόπο μας, μέσα στη φύση, στα βουνά αυτά. Το έχεις περπατήσει στο ποτάμι από... Το έχω, ναι. Από πάνω ψηλά, από το, από το φράγμα μέχρι το κάτω από τη γέφυρα. Αλλά πιτσιρικά σκόμουν από το χωριό μου που απέχει γύρω στα 15 χιλιόμετρα από εδώ. Και ψάρευα με τους φίλους που κολυμπούσα. Με την πρώτη ευκαιρία ερχόμουν. Τι θα πρότεινες για τους ξένους που θα ήθελαν να επισκεφτούν το σημείο αυτό? Να έρθουν και να είναι σίγουροι ότι θα αποζημιωθούν. Θα το αγαπήσουν σίγουρα και ας μην κατάγονται από εδώ, ας έρθουν πολύ μακριά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.